θα μιλήσουμε για την Παναγία, για τη μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού διαφέρει από όλες τις γυναίκες του κόσμου, όπως επί παραδείγματος χάριν σε μια μεγάλη πεδιάδα που υπάρχουν χιλιάδες λουλούδια και ανάμεσα σε αυτά τα λουλούδια υπάρχει ένα διακριτικό λουλούδι που διαφέρει από όλα τα λουλούδια. Έτσι και η μητέρα του Κυρίου διαφέρει από όλες τις γυναίκες του κόσμου. Διαφέρει ακόμα η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου, από όλες τις γυναίκες του κόσμου, όπως διαφέρει ο ήλιος από τα κεριά. Η μητέρα του Κυρίου μπροστά σε όλες τις γυναίκες της γης παρουσιάζεται σαν τον ήλιο, και όλες οι γυναίκες της γης μπροστά στην Παναγία παρουσιάζονται σαν τα κεριά. Έτσι η μητέρα του Κυρίου είναι το αγιότερο πρόσωπο της γης που έδωσε ο Θεός. Οι ψευδομάρτυρες όμως του Ιαχωβά δεν πιστεύουν στη μητέρα του Χριστού, και όταν μιλάνε για τη μητέρα του Χριστού μιλάνε σαν να μιλάνε σε μια εξαδέλφη τους ή σε μια γειτόνισά τους, και λένε «Η Μαρία δεν είναι Θεοτόκος, η Μαρία δεν είναι Αϊπάρθενος, η Μαρία έτηκε και άλλα παιδιά». Έτσι καταφέρονται οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά μπροστά στη μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δια τούτο σήμερα θα δούμε γιατί η Ορθόδοξος Εκκλησία ονομάζει τη μητέρα του Κυρίου Θεοτόκος. Με τα χωρία που θα αναφέρω από την Αγία Γραφή αποδεικνύουν ότι η μητέρα του Κυρίου γέννησε τον Υιόν του Θεού, τον Χριστόν, που είναι Θεός, γι' αυτό ονομάζεται Θεοτόκος. Η λέξη Θεοτόκος ερμηνεύεται από το ρήμα τίκτο, τίκτην, που σημαίνει γενό. Και η μητέρα του Χριστού, του Θεού μας, που γέννησε τον Υιόν του Θεού, των Θεών, γι' αυτό η Ορθόδοξος Εκκλησία την ονομάζει Θεοτόκος. Ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια προ Χριστού προεφήτευσε για την υπερφυσική γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από την Παρθένων Μαρία. Στο 7ο κεφάλαιο του Ισαΐου 14 στίχο και αυτή την προφητεία την αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 1ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του 23 στίχο λέγει: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε αιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός». Να η Παρθένος που δεν γνώρισε άνδρα θα συλλάβει και θα γεννήσει αιών, και αυτοί που θα πιστεύσουν εις αυτόν θα τον καλέσουν Εμμανουήλ. Η λέξη Εμμανουήλ είναι εβραϊκή και στην ελληνική μεταφράζει είναι ο Θεός μαζί μας. Και η μητέρα του Χριστού που γέννησε τον Υιόν του Θεού, τον Εμμανουήλ, τον Θεόν που είναι μαζί μας, ονομάζεται Θεοτόκος. Γι' αυτόν τον σκοπό η Εκκλησία μας ονομάζει τη μητέρα του Κυρίου Θεοτόκος, επειδή γέννησε τον Υιόν του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 1ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του γράφει για τον χαιρετισμό του Αρχαγγέλου, του Αγγέλου Γαβριήλ, που είπε στην Παρθένο Μαρία: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξήν, είσαι ευλογημένη εσύ μεταξύ των γυναικών». Και όταν ο άγγελος Γαβριήλ είπε στην Παρθένο Μαρία
ότι θα συλλάβει και θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, η Παρθένος Μαρία είπε προς τον άγγελον, «Πώς έστεμι τούτο επί άνδρα ουγινόσκω, πώς θα γίνουν όλα αυτά επειδή άνδρα δεν έχω», είπε η Μαρία η μητέρα του Κυρίου στον άγγελον, και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, και δύναμη υψίστου επισκιάσεσιν, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Και ο άγγελος Γαβριήλ είπε στην μητέρα του Κυρίου, «Πνεύμα Άγιον του υψίστου θα επέρθε πάνω σου και δύναμις θα επισκιάσεσαι δια τούτο. Αυτό που θα γεννηθεί από σένα θα ονομαστεί Υιός του Θεού». Γι' αυτόν τον σκοπόν η Ορθόδοξος Εκκλησία ονομάζει τη μητέρα του Κυρίου Θεοτόκος, επειδή γέννησε τον Θεόν. Και στη συνέχεια, στο πρώτο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, βλέπουμε εκεί ότι η μητέρα του Κυρίου επισκέπτεται την γριά Ελισάβετ, του τέστην την μητέρα του βαπτιστού Ιωάννου. Και όταν την είδε η Ελισάβετ, φώναξε δυνατά και είπε, «Ευλογημένη σύ εν γυναιξήν και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πόθεμη τούτο ή να έλθει η μήτηρ του Κυρίου μου πρόσμε, να η γριά Ελισάβετ απεκάλεψε τη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, μητέρα του Θεού». Γι' αυτόν τον σκοπόν η Ορθόδοξος η Εκκλησία ονομάζει τη μητέρα του Κυρίου Θεοτόκος, επειδή γέννησε τον Υιόν του Θεού των Θεών. Ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχη 2-4 γράφει, «Ο προεπιγγείλατο δια των προφητών αυτού εγγραφές Αγίες, περί του Υιού αυτού του γεννουμένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού εδυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξ Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Ο Θεός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, διαμέσου των προφητών εμίλησε στην Παλιά Διαθήκη για την γέννηση του Υιού του, ότι θα γεννηθεί σαν άνθρωπος από το γένος του Δαβίδ, από το σώι, από την οικογένεια του Δαβίδ. Και η μητέρα του Κυρίου, η Παναγία, που ήταν από το σπέρμα του Δαβίδ, που γέννησε τον Υιόν του Θεού, που είναι Θεός, έχει δίκιο η Εκκλησία μας γι' αυτό που την ονομάζει Θεοτόκος. Πάλιν προς Ρωμαίους επιστολή, στο ένατο κεφάλαιο, 5 στίχο, ο Παύλος γράφει εκεί, «Ον οι πατέρες και εξών ο Χριστός το κατασάρκα ον επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας». Ο Ιησούς Χριστός, λέγει ο Απόστολος Παύλος, που είναι Θεός ευλογητός, που γεννήθηκε σαν άνθρωπος από τους πατέρας μας, από το γένος του Ισραήλ, και αναφέρει τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ μέχρι τη μητέρα του Κυρίου, την Παναγία. Και η μητέρα του Κυρίου που γέννησε τον Ιησού Χριστόν, τον Θεόν, έχει δίκιο η Εκκλησία μας που την ονομάζει Θεοτόκος. Στην προς Τιμόθεον πρώτης επιστολή, 3ο κεφάλαιο, 16 στίχο, γράφει πάλι εκεί ο Παύλος, «Θεός εφανερώθη εν σαρκή», που σημαίνει ο Θεός έγινε άνθρωπος και γεννήθηκε σαν άνθρωπος, και η μητέρα αυτή που γέννησε τον Θεόν έχει δίκιο η Εκκλησία να την ονομάζει Θεοτόκος. Στην Δευτέρα Τιμόθεον επιστολή, 2ο κεφάλαιο και 8 στίχο, πάλι ο Παύλος εκεί γράφει, «Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγεγερμένον εκ νεκρών εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγελιό μου». Μνημόνευε σημαίνει να θυμάσαι και να κηρύξεις τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος αναστήθηκε από τον νεκρόν, που κατά σάρκα
ως άνθρωπος προέρχεται από το γένος του Δαβίδ και η μητέρα του Κυρίου που γέννησε τον Ιησού Χριστόν, τον Θεό μας, έχει δίκιο η Εκκλησία που την ονομάζει Θεοτόκος. Γι' αυτόν τον σκοπόν η Εκκλησία ονομάζει τη μητέρα του Κυρίου Θεοτόκος, επειδή είναι μητέρα του Θεού, γέννησε τον Θεό. Στο 11ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον βλέπουμε εκεί ότι ο Ευαγγελιστής γράφει ότι ο Χριστός μιλούσε στα πλήθη του λαού και μια γυναίκα φώναξε με δυνατή φωνή και είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ους εθήλα σας». Εμακάρισε τη μητέρα του Κυρίου. Αλλά και η ίδια η μητέρα του Κυρίου η Παναγία, χωρίς να το θέλει, εκ Πνεύματος Αγίου, είπε μια προφητεία που την βλέπουμε ολοκάθαρα όλοι σήμερα. Όλοι οι πίστοι της γης, Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότου, όλοι γνωρίζουν αυτήν την προφητεία που είπε η μητέρα του Κυρίου. Αλλά μόνον οι ψευδομάρτυρες του Ιαχωβά, οι διαστρεβλωτές της γραφής, μόνον αυτοί δεν γνωρίζουν την προφητεία που είπε η μητέρα του Κυρίου. «Ιδού γάρ από τον ίν μακαριούσεμε πάσε εγενέ». Αυτή είναι η προφητεία της Παναγίας. Από τώρα και στο εξής, λέγει η μητέρα του Κυρίου, που αξιώθηκα να γίνω μητέρα του Θεού, θα με μακαρίζουν όλες εγενέ, όλοι οι πιστοί της γης. Μόνον οι ψευδομάρτυρες δεν μακαρίζουν και δεν πιστεύουν στη μητέρα του Κυρίου. Και θέλετε όμως να μάθετε, αγαπητοί φίλοι, το μυστικό? Γιατί δεν πιστεύουν? Δεν πιστεύουν διότι, ενώ δεν πιστεύουν στη θεότητα του Χριστού, δεν πιστεύουν ότι ο Υιός της Παρθένου Μαρίας είναι Θεός, γι' αυτό το σκοπό δεν πιστεύουν και στην μητέρα του Κυρίου ότι είναι Θεοτόκος. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, για σήμερα. Την ερχομένη Πέμπτη, του Θεού θέλοντος, θα μιλήσουμε πάλι για την Παρθένου Μαρία και θα μιλήσουμε για την υπαρθενία της μητέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έως τότε, χαίρετε.